Προβάδισμα για τον ανεξάρτητο υποψήφιο για την Προεδρία τη Δημοκρατία Νίκο Χριστοδουλίδη και μάχη στήθο με στήθο για την δεύτερη θέση μεταξύ του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου και του ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα Μαυρογιάννη κατέδειξε η τρίτη μεγάλη δημοσκόπηση του Αντένα. Την έρευνα διενήργησε η εταιρεία Cymer Market Research Limited και παρουσιάστηκε χθε στο πλαίσιο εκλογική εκπομπή με την διευθύντρια ειδήσεων του Αντένα Έλικο Τζαμάνι. Τα στοιχεία ανέλησε ο διευθυντή ερευνών τη Cymer Χρήστος Μαραγκός, και σχολίασαν εκπρόσωποι από πέντε εκλογικά επιτελεία υποψηφίων. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει ποσοστό 32%, 1% λιγότερο από αντίστοιχη μέτρηση τον περασμένο Νοέμβριο. Ελαφρύ προβάδισμα απέκτησε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, που συγκεντρώνει 18% εναντί του αβέροφ νεοφύτου, που εμφανίζεται μία μονάδα πιο κάτω. Και οι δύο υποψήφοι καταγράφουν αύξηση των ποσοστών του σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση του Αντένα. 15% είναι το ποσοστό των αβέβαιων ψηφοφόρων ή όσων αρνήθηκαν να απαντήσουν. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Χρήστο Χρήστο με 4% και ακολουθούν Αχιλέα Δημητριάδη με 3% και Γιώργο Κολοκασίδη και Κωνσταντίνο Χριστοφίδη με ποσοστό 2%. Άλλον υποψήφιο ψηφίζει το 2% και Λευκό Ιάκυρο θα ρίξει το 1%. 70% των συμμετεχόντων δηλώνουν σίγουροι για την επιλογή του, ενώ στα ποσοστά των κλειδωμένων ψηφοφόρων προηγούνται ή του Αβέροφ Νεοφίτου με 79% και του Γιώργου Κολοκασίδη με 78% και ακολουθούν με ποσοστό 68% οι ψηφοφόροι του Ανδρέα Μαυρογιάννη, του Νίκου Χριστοδουλίου. Και του Χριστου Χριστου. Σε σχέση με τι συσπυρώσει των κομμάτων, στον ΔΣΗ η συσπύρωση υπέρ του Αβεροφνεοφύτου αγγίζει το 40%, ενώ στο ΑΚΕΛ η συσπύρωση υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάννη έχει ανέλθει στο 71%. Μεταξύ των κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη, οι συσπυρώσει κυμαίνονται στο 65% για το Δίκο και 54% για την ΕΔΕΚ, ενώ στην ΔΥΠΑ 35% ψηφίζουν Νίκο Χριστοδουλίδη και 35% Αβέροφνεοφύτου. Στο ΕΛΑΜ μειώθηκε στο 31% η συσπήρωση υπέρ του αρχηγού του κόμματο Χρήστου Χρήστου, ενώ 27% ψηφίζει Νίκο Χριστοδουλίδη. Πολυκερματισμό στου οικολόγου, όπου 27% ψηφίζει Ανδρέα Μαυρογιάννη και επίση 27% Νίκο Χριστοδουλίδη. Στα σενάρια του δεύτερου γύρου, ο Νίκο Χριστοδουλίδη εμφανίζεται να επικρατεί εναντί και των δύο βασικών του αντιπάλων. Αν και στο σενάριο που τον βρίσκει απέναντι στον Αβέρο το ποσοστό του μειώθηκε κατά 4 μονάδε και αντιστοίχω αυξήθηκε το ποσοστό του υποψηφιού του Δημοκρατικού Συναγερμού κατά 6 ποσοστιαίε μονάδε. Ο Νίκο Χρυσοδουλίδη θα επικρατούσε και έναντι του Ανδρέα Μαυρογιάννη στον δεύτερο γύρο με 51% από 54% που συγκέντρωνε κατά την προηγούμενη έρευνα εναντί 28% του ανεξάρτητου υποψηφίου. Στην παράσταση νίκη, 60% θεωρεί ότι νικητή των εκλογών θα είναι ο Νίκο Χρυσοδουλίδη, 20% αβεροφνιοφύτου και μόλι 7% ο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Στην έρευνα οι συμμετέχοντε απάντησαν και για την σημασία που προσδίδουν στι επερχόμενε εκλογέ, με το 61% να τι θεωρούν πολύ σημαντικέ, ενώ σχεδόν οι μισοί, ποσοστό 43%, ανέφεραν ότι θα ψηφίσουν από αίσθημα καθήκοντο. 8 στου 10 δήλωσαν πάντω σίγουροι ότι θα ψηφίσουν. Η έρευνα έγινε με τηλεφωνικέ συνεντεύξει και με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και σε αυτή συμμετείχαν 1.012 άτομα.